Καλησπέρα, Μπαλάτης, γνωστή φίρμα από τα προηγούμενα βίντεο. Ευχαριστώ για την βοήθεια του παρελειπτόντος, γιατί χωρίς αυτόν πολλά θεματάκια δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε. Λοιπόν, θέλω να πονηρευτούμε λίγο στο θέμα προπόνησης με ζευγάρι. Ζευγάρι όχι αγαπητικό, ζευγάρι στην προπόνηση. Αυτό που βλέπω από πολύ κόσμο και δεν... κατά την άποψή μου δεν έχει τόσο καλή απόδοση στην προπόνηση είναι ο ένας να στέκεται πάνω από το κεφάλι του αλλού να κάνει προπόνηση. Λες και όλα τα σετ ή όλη η προπόνηση θα μας βγει στην τέρμα δύναμη, στην τέρμα αντοχή και θέλουμε πάντα, από την πρώτη επανάληψη θέλουμε πάντα κάποιο πάνω από το κεφάλι μας. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, μήπως πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Με αυτόν τον τρόπο και οι δύο δουλεύουν μέτρια διότι τα διαλύματά τους είναι μεγάλα και θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Π.χ. ο Βαλάτης εκτελεί δικεφάλους με μπάρα. Κλασική περίπτωση τώρα ο άλλος. Έλα λίγο στα πλάγια. Εκτελεί ο ένας, λίγο πιο πίσω ο Βαλάτη. Ευχαριστώ. Εκτελεί. Και είναι ο άλλος τώρα εδώ. Ή στο κινητό του, ή θα τον έχει και τον κοιτάει στα μάτια, ή στα τελευταία τώρα, πάμε έλα. Συγγνώμη, τώρα ο ένας άντε θα δουλέψει, ο άλλος τι κάνει όσο δουλεύει ο ένας. Θα μου πεις, δεν χρειάζεται διάλειμμα. Ωραία, πόση ώρα θα μπαίνει ο Βαλάτης εδώ, ή ο κάθε Βαλάτης. Εντάξει Βαλάτη, ευχαριστώ. Λοιπόν, πόση ώρα θα μπαίνει. Θα μπαίνει 40-45 δευτερόλεπτα, μπορεί να μπαίνει, αναλόγως και με τα κιλά. Λοιπόν, μέχρι να πάρει τα κιλά, να μπει το σετ του. Μέχρι να αφήσει τα κιλά, να πάρεις εσύ, αν κάνεις τα ίδια κιλά, να βάλεις τα δικά σου, να ξεκινήσεις και αντιστρόφως για τον άλλον, το διάλειμμα σου έχει γίνει 2 λεπτά κοντά. Αν βάλετε τα κάτω, μετρήστε τα. Τι θέλουμε λοιπόν, όταν είμαστε δύο άτομα και δεν δουλεύουμε μόνο δύναμη και να μην θέλουμε δηλαδή πάνω από το κεφάλι μας έναν άνθρωπο, θα κοιτάξει ο Βαλάτης όταν εγώ μπαίνω ή να με ζωρίσει λίγο στην προπόνησή μου ή να κάνει κάτι άλλο, δηλαδή μπορεί να δουλεύω εγώ δικεφάλου σε αυτή την άσκηση να μπαίνει μία άλλη μυϊκή ομάδα την ίδια ώρα. Μπορεί να θέλει να με ζωρίσει όσον αφορά δηλαδή εκτελώ εγώ ή εκτελεί ο Βαλάτης για να δείξω, συγγνώμη Βαλάτη. Λοιπόν, μπαίνει την άσκησή του. Ωραία, εγώ τώρα μπορεί να μην δουλέψω δικεφάλους, αλλά είμαι όση ώρα θα εκτελεί ο Βαλάτης σε εγρήγορση ψυχολογική και σωματική, ούτως ώστε... Θα μου πεις τώρα είναι το ίδιο να κάνεις... Δεν είναι το ίδιο, αλλά δεν χάνω τη φόρμα μου όση ώρα θα περιμένω. Δηλαδή, μπαίνει ο Βαλάτης, εκτελεί. Τον βλέπω ότι του είναι λίγο εύκολα στην αρχή. Θα πάω να του βάλω λίγο, εδώ σε έχω. Θα τον κοιτάξω την τεχνική του εγώ, γιατί σαν τρίτο πρόσωπο πρέπει να τον προσέχω. Το ίδιο μετά και ο Βαλάτης. Θα του κοιτάξω την τεχνική. Βαλάτη, άνοιξε σε παρακαλώ ελάχιστα τα πόδια σου. Ωραίος. Πέτα λίγο έξω το στήθος σου. Φέρε λίγο πιο μπροστά τα κιλά στο τελείωμά σου. Θέλω να έχεις αντίσταση. Ωραία. Μπράβο. Ο δεύτερος είναι για αυτόν τον λόγο. Όχι μόνο για να είμαι στα τελευταία. Έχει ζοριστεί ας πούμε και δεν μπορεί να πει. Και είμαι εγώ εδώ. Έλα, πάμε. Και του παίζω εδώ πέρα. Τώρα την κάνω όλη την άσκηση εγώ. Κανένα νόημα. Άλλο τώρα. Λοιπόν. Τον έκαψα λίγο, κάνουμε τώρα που μπορεί να είναι αυτό μια άσκηση όμως, έτσι. Θα του πω, Βαλάντη, στήσε ωραία, μια άσκηση πλάτης. Θα έρθει, κάνει μια κοπηλατική να σε δω λίγο, χαμηλή. Σωστά, μπροστά, πέτα. Ωραίος, πάμε κι άλλο πίσω. Κι άλλο πίσω, λίγησε και άνοιξε. Άνοιξε κι άλλο, ωραίος. Ας πούμε ότι ο Βαλάντης μπορεί μέχρι εδώ να είναι η θέση του. Εγώ, ας πούμε που έχω λίγο μεγαλύτερη ελαστικότητα, ο Βαλάτης πολύ καλά έκανε και κάθισε μέχρι εκεί, διότι από εκεί και πέρα μπορεί να αρχίσει να χαλάει τη φόρμα. Οπότε στέκομαι μέχρι εκεί που έχω σωστή φόρμα. Εκτελώ εγώ. Έχω λίγο μεγαλύτερη ελαστικότητα και μπορώ να μπαίνω λίγο πιο χαμηλά. Ωραία. Έχει το Βαλάτης τώρα να κοιτάει. Έλα από το λίγο Βαλάτη. Έχω χάσει τη φόρμα μου. Έρχεται μου λέει, Μάρια, φτιάξε με.
Ωραία. Γιατί εγώ τώρα δεν βλέπω και καθρέφτη να έχω το χάνω. Θα είναι συνέχεια από δίπλα μου να με διορθώνει, να με ελέγχει. Μπορεί να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, παίρνουμε κάψεις τώρα, λέω. Μπαίνουν βαλά τις κάψεις. Εδώ τώρα λίγο τη φιλοσοφία να πούμε, δεν θέλω να κάνουμε κάτι. Θα δείξουμε πολλά παραδείγματα στο πώς μπορεί να λειτουργεί ένα ζευγάρι πάνω στην προπόνηση. Μπαίνουν βαλά τις κάψεις. Έλα λίγο πιο πίσω, βαλάτι. Λοιπόν, εκπαιδεύει. Άνοιξε μου λίγο τα πόδια σου. Ας πούμε τώρα ότι δεν έχουμε τους δίσκους κάτω, τα γνωστά που έχουμε μιλήσει στο παρελθόν. Ωραία. Θέλω εγώ τώρα να τον ζωρίσω λίγο, να βάζω λίγο δύναμη. Του λέω μην είναι στη μέση. Τον πονηρεύω, μην είναι. Ισομετρικά τώρα, θα τον ζωρίσω εκεί. Μετά θα του βάλω αντίσταση στα πλάκια. Κόντρα, πάμε βαλάτε. Δεν θέλω να γίνεις στη μία πλευρά, εγώ θέλω να κρατήσεις την ισορροπία σου. Δηλαδή τώρα, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, ορίστε, εγώ χωρίς να κάνω τίποτα και μόνο που ήμουν πάνω από το κεφάλι του και αντιστρόφως ό,τι θα κάνει ο βαλάτης μετά και μόνο που είμαι πάνω από το κεφάλι του και είμαι σε εγρήγορση, είμαι σε θέση, εδώ, βαλάτη, φτιάξε, κάνε, να τον ζωρίσω, να του αλλάξω αυτό που πάει να πει τώρα ο βαλάτης, κάμψεις. Του λέω, όχι φίλε μου, θα κάνεις κάτι άλλο που δεν το περιμένεις, το σώμα σου δηλαδή, θα σε φτιάξω εγώ. Αυτό θέλουμε στην προπόνηση με το ζευγάρι. Να κάνουμε πράγματα που δεν θα κάναμε μόνοι μας. Δεν ξέρω αν μας φαίνεται λογικό αυτό που σου λέω. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, άρα, να είμαστε τυχεροί, είμαστε τυχεροί όταν βρίσκουμε έναν άνθρωπο να δουλέψουμε μαζί, αλλά να το εκμεταλλευτούμε κιόλας. Μην τον έχουμε μόνο και μόνο για να λέμε ότι θέλω παρέα στο γυμναστήριο για να κουβεντιάζουμε. Όχι. Λοιπόν, ψάξτε ένα βαλάτι για να κάνει την προπόνηση, για να αλλάξετε και τον τρόπο των ασκήσεων, να αρχίσετε να δουλεύετε με διαφορετικό τρόπο. Όσοι έχετε, δείτε λίγο αυτό που σας λέω, περάστε στη φιλοσοφία σας καινούργια πράγματα, για να κερδίσετε στον ίδιο χρόνο πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ βαλάτι, σας ευχαριστώ και εσάς. Τα ξαναλέμε. Need to hear.